ουσιαστικά το κήρυγμα αυτό που κάνει από πολύ νέος. Θα πάμε λοιπόν σήμερα και θα συζητήσουμε για την ημέρα αυτή. Ήδη έχουμε προαναγγείλει ότι θα πούμε κάποια πράγματα. Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί ξαναδιάβασα την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Πριν από χρόνια, 4-5 χρόνια, ζούσε ο μακαριστός Χριστόδουλος, αλλά το υιοθετούν και οι σημερινοί και είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι συμμετέχουν και αυτοί σε ένα έγκλημα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Και ποιο είναι αυτό? Έχουν κόψει τους μισούς ύμνους του επιτάφιου θρήνου. Αυτό, τους ύμνους τους οποίους όλοι εμείς ακούγαμε ή συμμετείχαμε ως παιδιά και μας κάνανε μαθήματα για να τους απαγγέλουμε ή να τους ψάλουμε, τους έχουν κόψει. Και όλοι αυτοί έτσι και τους έχουν κόψει για λόγους σκοπιμότητας. Διότι, προσέχτε, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν τους ύμνους αυτούς. Μιλάμε για τον σιωνισμό, ενοχλούνται και από την άλλη πλευρά θα πω υπάρχουν και δυνάμεις μέσα στην Εκκλησία οι οποίες υπακούν σε αυτά τα κέντρα, όπως για παράδειγμα είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο δεν χαλάει καρδιά στα κέντρα αυτά, και έχουμε δει και τον Πατριάρχη να συμπροσεύχεται. Και τώρα έχουμε την Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία ασπάστηκε τις υποδείξεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και κόψανε έτσι τους μισούς ύμνους του επιτάφιου θρήνου, διότι έφυγε τον Ιουδαϊσμό, προσέχτε, παύλα σιωνισμό, διότι ο εβραϊσμός, ο εβραϊκός λαός είναι και αυτός θύμα, όπως και εμείς, όπως και άλλοι λαοί, των σιωνιστών. Πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό. Και τώρα έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα. Θα μου πείτε, γιατί τα θυμήθηκες όλα αυτά? Μέρα που είναι, διότι έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, ο οποίος συμπορεύεται με τον Πατριάρχη, με τον Πάπα, αιρεσιάρχη ήθελα να πω έτσι, διότι κατά την Εκκλησία είναι αίρεσης ο παπισμός. Ας γιορτάζουν αυτοί το Πάσχα μια εβδομάδα νωρίτερα από εμάς. Είναι αίρεση κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία και τώρα πάει να τον οθεύσουν, και υπέγραψε σύμβαση, συμφωνία ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου με τον Αρχιεραβίνο του Ισραήλ, που λέει ότι δεν εφώνευσαν τον Χριστό οι Εβραίοι. Προσέχτε, έτσι οι Εβραίοι. Η Διαθήκη, μέσα η Καινή Διαθήκη μιλάει για τους Ιουδαίους, και σήμερα η Εκκλησία μας περιγράφει τη συμπεριφορά και του όχλου των Ιουδαίων και των αρχιερέων, όλων αυτών δηλαδή, οι οποίοι αποτελούσαν το ιερατείο εκείνη την εποχή. Εδώ λοιπόν τι πάει να κάνουν? Δεν φτάνει που νοθεύουν την πίστη και μας λένε ένας ο Χριστός, αλλά πολλές οι θρησκείες γύρω από τον Χριστό και πολλές οι εκκλησίες. Πρώτα μας έλεγαν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μόνη που σώζει, και τώρα μας λένε ότι όλες οι εκκλησίες, αυτές που τις έλεγαν αιρέσεις μέχρι και του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, σώζουν, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Έτσι και είμαστε όλοι το ένα. Το ίδιο βάπτισμα, είναι κοινό το βάπτισμα, και ας διαφέρει το βάπτισμα το δικό μας από το δικό τους. Εμείς έχουμε το βάπτισμα που γίνεται κατά το πρότυπο της βαφτίσεως του Χριστού, ενώ εκείνοι έχουν το αεροβάπτισμα, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν, ή έχουν μυστήρια ιεροσύνης, όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έλεγε ότι δεν έχουν μυστήρια ιεροσύνης και ότι είχαν διαστρεβλώσει όλα τα μυστήρια. Έτσι, τώρα λοιπόν μας λένε ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε, διότι αυτό μας λένε, και την Καινή Διαθήκη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και μας το λένε με πολλούς τρόπους. Όταν να αναθεωρήσουν, κύριε Ζερβέ, τους εαυτούς τους. Ναι, αλλά εδώ συμβαίνει να διορθώσουν τους εαυτούς τους. Αλλά εδώ συμβαίνει το εξής. Έτσι, έχουμε από τη μια τους αρχιερείς, οι οποίοι
αποκηρύσουν τους Αγίους οι οποίοι προέκυψαν μετά το σχίσμα, το παπικό με τους παπικούς, και λένε όλοι είμαστε το ίδιο. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι αγίασαν έτσι με αντιαιρετικούς αγώνες και αντιπαπικούς αγώνες... Και τα οστά τους ευωδιάζουν, και τα, όπως λέει ο κύριος Σωτηρόπουλο, τι γίνεται με όλους αυτούς τους Αγίους, τους απορρίπτουν, τους τιμούν τυπικώς από ό,τι φαίνεται. Και τώρα μας λένε ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε και την Καινή Διαθήκη, η οποία είναι θεόπνευστος, μιλάει και για τον όχλο των Ιουδαίων, μιλάει και για το Καϊαφικό Συνέδριο του Καϊάφα, μιλάει και για τις εγκληματικές προσωπικότητες εκείνης της εποχής, έτσι, και μας λένε ότι πρέπει να τα αναθεωρήσουμε. Όχι, δεν πρόκειται να τα αναθεωρήσουμε. Και αν κάποιοι επίσκοποι, κάποιοι αρχιεπίσκοποι, κάποιοι πατριάρχες έτσι παρεκκλίνουν από την Ορθόδοξη πίστη, όλοι εμείς πρέπει να κρατήσουμε τις παραδόσεις και να αγωνιστούμε και εναντίον τους, αλλά και για να διατηρήσουμε και τις παραδόσεις. Τώρα δεν θα αφήσω τον κύριο Σωτηρόπουλο να ασχοληθεί με αυτά, διότι είναι το κόκκινο πανί για όλους αυτούς. Αλλά ενώ είναι το κόκκινο πανί, θα σας πω, όταν είχε γίνει ένα γεγονός οικογενειακό του και διεδόθη στο... Δεν έχει ξανασυμβεί σε άνθρωπο, μόνο σε ένα πολιτικό από τα Μέγαρα, έτσι, όπου του είχαν γράψει το 81 ότι είχε πεθάνει. Έτσι και εδώ είπαν ότι ο κύριος Σωτηρόπουλος είχε πεθάνει, μαζευτήκαν οι δεσποτάδες της περιοχής του για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το γεγονός, ενώ τους ελέγχει πάρα πολύ, όχι τους συγκεκριμένους, ελέγχει τους δεσποτάδες γενικότερα για τις αποκλίσεις τους από την Ορθοδοξία. Σήμερα όμως είναι τώρα η μέρα, σήμερα η μέρα του Επιταφείου. Στην Εκκλησία από χτες έχουμε προαναγγείλει ότι θα συζητήσουμε πάνω στην υμνογραφία, πάνω στα πάθη του Χριστού, πάνω στο φραγγέλωμα του Χριστού, έτσι για σήμερα. Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι τη νύχτα θυμήθηκα ένα βιβλίο που είχε γράψει ο κύριος Σωτηρόπουλος πριν από πολλά χρόνια, και αυτό αφορούσε τις ταπεινώσεις του Χριστού. Και εκεί μέσα έχει και τις ταπεινώσεις του Χριστού, όχι μόνο κατά τη γέννηση, την πορεία του έτσι μέχρι τα 30, οπότε άρχισε η δράση του, αλλά και κατά τα πάθη του. Να αρχίσουμε λοιπόν, κύριε Σωτηρόπουλε. Τα πάθη είναι η κεδίωση σταύρωσης, η άκρα ταπείνωση. Λοιπόν, Χριστού, να μας πείτε, εγώ το θυμήθηκα, το ανέσυρα από τη βιβλιοθήκη μου τη νύχτα και του ρίξα μια ματιά, έτσι, να μας πείτε τις ταπεινώσεις του Χριστού κατά τα θεία πάθη. Να αρχίσουμε από εκεί και μετά να μας πείτε πόσα είναι τα πάθη του Χριστού. Ναι. Τα πάθη είναι ταπεινώσεις. Και οι ταπεινώσεις είναι πάθη. Σε 7 πάθη του Χριστού, αμαρτωλά για τους ανθρώπους που διέπραξαν το έγκλημα της Χριστοκτονίας. Να αρχίσουμε από τη Γεθσημανή. Η Σπύρα, το στρατιωτικό τμήμα το ρωμαϊκό, συνέλαβε το Χριστό. Εκείνον ο οποίος είναι ασύλληπτος και ακατάληπτος, τον συνέλαβε. Ένα πάθος αυτό, να γίνεται σύλληψη του Χριστού όπως γίνεται σύλληψη ενός κακοποιού. Δεύτερον, έδεσε τον Χριστό και τον οδήγησε στο κριτήριο των αρχιερέων και των γραμματέων και των φαρισαίων και των πρεσβυτέρων στο Ιουδαϊκό Συνέδριο. Αυτό είναι και οι ταπεινώσεις που λέμε. Και ταπεινώσεις και πάθη του Χριστού. Ναι. Το Συνέδριο των Ιουδαίων, το Κοινοβούλιο των Ιουδαίων, η Ιερά Σύνοδος των Ιουδαίων, θα έλεγα, να εκφραστούμε έτσι με σύγχρονη γλώσσα, κατεδίκασε το Χριστό σε θάνατο κατά δίκη του αθώου, του αναμαρτήτου, του Αγίου με απόλυτη έννοια.
Έκανε ένα ερώτημα ο αρχιερεύς στον Χριστό για τη διδασκαλία του. Τη διδάσκει ο Χριστός. Και ο Χριστός είπε, ρώτησε αυτούς που με ακούουν. Εγώ φανερά δημοσίως κηρύττω, ρώτησε τους ακροατάς μου να δεις τι ακήρυξα. Σαν να το έλεγε, δεν ακήρυξα ποτέ κάτι το άσχημο. Την ώρα εκείνη ένα κάθαρμα της αρχιερατικής αυλής σήκωσε το χέρι του και ράπησε τον Χριστό. Και λένε, υπάρχει παράδοση, ότι αυτός που ράπησε τον Χριστό και του είπε «Έτσι μιλάς τον αρχιερέα, έτσι μιλάς τον δεσπότη». Ήταν ο άνθρωπος, λένε, που ήταν 38 χρόνια παράλυτος και τον θεράπευσε ο Χριστός και του είπε ο Χριστός «Μικέτη αμάρτενε ή να μη χείρον τι συγγέννηται». Μην αμαρτάνεις πλέον, να μη σου συμβεί τίποτε χειρότερο. Λέει παράδοση ότι ο Χριστός του μίλησε έτσι, διότι προέβλεπε ότι αυτός θα εξελιχθεί σε εχθρό του. Παράδοση είναι, δεν το λέει το Ευαγγέλιο, αλλά είναι μία παράδοση που με κάνει εντύπωση. Το Χριστό τον παρέδωσαν οι Εβραίοι στην πολιτική εξουσία, στον κατακτητή, στον Επίτροπο της Ρώμης, στον Πιλάτο, για να εκτελέσει την απόφασή τους να τον φωνεύσει, τον θανατώσει. Εκεί ο Χριστός υπέστη πολλά παθήματα. Τον έφτισαν τον Χριστό οι στρατιώτες. Τον ράπησαν πολλές φορές τον Χριστό για να τον περιπέξουν ως βασιλέα των Ιουδαίων, ψευδοβασιλέα κατά αυτούς, έπλεξαν ένα ακάνθινο στέφανο και τον έθεσαν πάνω στην κεφαλή του ως δίθεν βασιλικό στέμα. Τον έντυσαν, τον έγδισαν, και αυτό είναι πάθημα, να γδίσουν τον Χριστό. Τον έγδισαν και τον έντυσαν με κοκκίνιν χλαμίδα, με βασιλική δίθεν πορφύρα, για να τον εξευτελίσουν ως βασιλέα. Και στο δεξί χέρι το έδωκαν κάλαμον, μια ράβδο, ως δίθεν βασιλικό σκύπτρο. Και έπαιρναν τη ράβδο, όλα αυτά είναι παθήματα του Χριστού, και χτυπούσαν στο κεφάλι του τον ακάθιλο στέφανο, και τα αγκάθια κεντούσαν την κεφαλή του Χριστού και δημιουργούσαν δρυμείς πόνους. Γονάτιζαν επίσης μπροστά στο Χριστό και τον προσκυνούσαν ως βασιλέα δήθεν και το έλεγαν «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Όλα αυτά δεν είναι παθήματα του Χριστού? Και ταπεινώσεις του Θεού. Τον έγδισαν επανειλημμένος. Τον έστειλε ο Πιλάτος και στον Ηρώδη που λόγω της εορτής του Πάσχα ήταν στα Ιεροσόλυμα και αυτός εκείνες τις ημέρες. Και τον περιέπεξε και ο Ηρώδης με τα στρατεύματά του. Τον έντυσε με λαμπράνε στήτα, λέει το Ευαγγέλιο, με λαμπρή στολή ως δήθεν επίσημο πρόσωπος ως βασιλιά. Δύο-τρεις φορές γύμνωσαν τον Χριστό. Τον γύμνωσαν για να του φορέσουν την ψεύτικη πορφύρα, τη βασιλική δίθεν πορφύρα. Τον γύμνωσαν επίσης για να τον μαστιγώσουν, να τον φραγγελώσουν ή να τον μαστιγώσουν. Το ίδιο αυτό σημαίνει. Το φραγγέλιο είναι μαστίγιο. Αυτό ήταν φοβερό τιμωρητικό όργανο. Γιατί είχε λωριά που κατέληγαν σε κάτι πράγματα. Σε κόμπους. Σαν τριβόλους. Και δημιουργούσαν με τα πλήγματα τρομερούς πόνους. Αυλάκωναν το κορμί του μαστιγουμένου και έτρεχε ποταμιδόν το αίμα.
ήταν τόσο οδυνηρή αυτή η φραγγέλωση, ώστε πολλοί κατάδικοι πέθαιναν την ώρα της φραγγελώσεως, της μαστιγώσεως και δεν προλάβαιναν οι δήμοι να το σταυρώσουν. Αυτό τώρα το κάνανε, θα μπορούσε να έκανε μια δήλωση μετανοίας όπως λέμε σήμερα, όχι, με την κοσμική εξουσία, όχι, με, ήταν, την κοσμική, ήταν στο με το πρόγραμμα, κοσμικό πνεύμα. Ήταν στο πρόγραμμα των απανθρώπων της εποχής εκείνης, που ήταν θηριωδέστεροι και από τους τίγρες και από τα λιοντάρια, ήταν στο πρόγραμμα όταν πρόκειται κανεί να σταυρωθεί, που είναι το φρικτότερο μαρτύριο, να υποστεί προηγουμένως και τη φραγγέλωση, η οποία ήταν και αυτή πολύ φρικτό μαρτύριο. Ακόμη φρικτότερο βέβαια η σταύρωση. Αλλά και τα δυο ήταν ανατριχιαστικά μαρτύρια. Μάλιστα, και υπήρχε εξουθένωση βέβαια. Πριν προχωρήσουμε... Και κολαφισμούς λέει έδελαν στον Χριστό. Κτυπούσαν, έδε, γροθιές, ξέρω εγώ, που λέμε, μπουνιές που λέμε σήμερα έδελαν στο Χριστό. Η σταύρωση δεν είναι ένα μαρτύριο η σταύρωση. Αλλά... Είναι ο πόνος από τα καρφιά στα χέρια και στα πόδια. Είναι φοβερή δυσφορία. Ο σταυρωμένος δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Και για να αναπνεύσει έπρεπε να ανασηκώσει το σώμα του. Και για να ανασηκώσει το σώμα του πίεζε το σώμα του πάνω στα καρφιά των ποδών του για να ανασηκώσει λίγο το σώμα του να αναπνεύσει. Και πιέζοντας επάνω στα καρφιά των ποδών ο φόνος γίνεται ακόμη δρυμύτρος. Κατόπιν κατέπεπτε το σώμα και πιέζονταν το σώμα στα χέρια που ήταν τρυπημένα από τα καρφιά και αισθανόταν πάλι οδυνηρότερο πόνο. Επίσης είχε πυρετό. Δημιουργούσε πυρετό. Και δίψα. Φοβερή δίψα. Γι' αυτό είπε ο Χριστός πάνω από το Σταυρό. Διψώ. Και άλλο πάθημα. Αντί να το προσφέρουν νερό, το προσέφεραν όξος. Όπως και κατά την πρώτη Σταυρώσεων το προσέφεραν ίνων με μειγμένων με χολήν. Εις την δίψαν μου, έλεγε η προφητεία, έδωκαν εις την δίψαν μου όξος και εις την βρώμα μου χολήν. Στους άλλους εσταυρωμένους τι έδιναν? Και στους άλλους εσταυρωμένους έδιναν αυτό το δίθεν ναρκωτικό που να πραίνει λίγο τον πόνο, αλλά ο Χριστός δεν το δέχτηκε. Ήτανε η Σμύρνα που λένε. Ναι, ο εσμυρνισμένος ίνος, ναι. Ίνος, ένας Ευαγγελιστής λέει εσμυρνισμένος ίνος. Άλλος λέει ίνος με μειγμένος με χολήν. Το ίδιο είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έδωκαν στο βρώμα μου χολήν και συνδίψαν μου υποτισάν με όξος. Το Χριστό τον σταύρωσαν γυμνό, ολόγυμνο. Και από κάτω γιατί, τον ενέπαιζαν. Γιατί αυτό κύριε. Έτσι γινόταν. Τον ενέπιζαν και ασφαλώς έλεγαν και αισχρά πράγματα καθώς έβλεπαν τον Χριστό γυμνό. Τα αυτιά λέει του Χριστού εδέχοντο τις ασεβείς βλασφημίες. Αυτά διδάσκονται μέσα στο Ευαγγέλιο. Βεβαίως. Μάλιστα. Μέτρησα, της Μεγάλης Παρασκευής. Μέτρησα περί τα 20 παθήματα του Χριστού. Και τελευταίο πάθημα. Ο θάνατος, ο αθάνατος, ο Θεός, πέθανε ως άνθρωπος. Θανατώθηκε για να ζωοποιηθούμε και να αναστηθούμε εμείς οι άνθρωποι. Αυτά για τα πάθη. Πριν προχωρήσω όμως, είπαμε στην αρχή ότι σε τι διαφέρει το βάπτισμα το δικό μας από το βάπτισμα των παπικών. Και είπα ότι εμείς ακολουθούμε το πρότυπο έτσι... Έχουμε ως πρότυπο τη βάπτιση του Χριστού, ενώ οι παπικοί έχουν το αεροβάπτισμα και μας κάνουν μία παρατήρηση και λένε αυτοί έχουν το ράντισμα. Το αεροβάπτισμα ναι. Το έχουμε εμείς σε έσχατες περιπτώσεις, αν πρόκειται κάποιο και παιδί να πεθάνει. Αυτοί έχουν βάπτισμα διαραντίσματος. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ο Χριστός δεν είπε «πορευθέντες ραντίσατε πάντα τα έθνη», είπε «βαπτίσατε». Βαπτίζω, ελληνική λέξη, είναι ελληνικό ρήμα, σημαίνει «σε βυθίζω μέσα στο νερό». Μόνο εν ανάγκη, αν ένα μικρό παιδάκι, ξέρω εγώ, κινδυνεύει να πεθάνει, εν ανάγκη μόνο και κατ' εξαίρεση, το κάνουμε αειροβάπτισμα. Για να πάμε τώρα, κύριε Σωτηρόπουλε, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Και αν το παιδάκι επιζήσει, γίνεται το υπόλοιπο μυστήριο. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα στον συγκλονιστικό ύμνο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου». Θα μας τον αναλύσετε λίγο, τον ύμνο. Να τον αναλύσουμε. Έτσι, επό λίγο. Για είναι λίγο. Αυτή η στίχη, είναι συγκλονιστική. Όλοι οι ύμνοι είναι περιπαθείς, είναι συγκινητικοί. Η ύμνη της Μεγάλης Εβδομάδος, θα έλεγα, είναι η καρδιά της Εκκλησίας. Η καρδιά της Ορθοδοξίας. Εκείνοι που έγραψαν αυτούς τους ύμνους ήταν αγιασμένες μορφές σε εξαιρετικό βαθμό. Είναι προϊόντα η ύμνη αυτή συνεργασίας του ανθρωπίνου πνεύματος με το Θείο Πνεύμα, με το Άγιο Πνεύμα. Εγώ θαυμάζω και υπερθαυμάζω τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα που είναι η πιο χαρμόσυνη ύμνη και άλλους ύμνους της Εκκλησίας και ευχές της Εκκλησίας. Είναι αριστοργήματα άφθαστα. Είναι τόσο ωραία η ύμνη αυτή, αγαπητοί τηλεθεατέ και κύριε Τζερβέ, είναι τόσο ωραία η ύμνη της Εκκλησίας, όσο ωραία είναι η άνοιξη εδώ στην πατρίδα μας. Μάλιστα. Για να μας ερμηνεύσετε λίγο τον ύμνο αυτό, το «Σήμερον κρεμάται». «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου». Να πούμε πρώτα, ποιος έκαμε αυτούς τους στίχους. Ποιος. Ένας Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας, που θέλουν να τους καταργήσουν οι οικουμενιστές, τους πατέρες, ο Άγιος Αμφιλόχιος, επίσκοπος Ικονίου, της Μικράς Ασίας. Οι οικουμενιστές, για να ξέρετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι σημερινοί δεσποτάδες που λένε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν ξεπερασμένοι, είναι ξεπερασμένοι πλέον και πρέπει να πάμε στη μεταπατερική θεολογία. Και η μεταπατερική θεολογία δεν θέλει τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν θέλει αυτές τις αναμένες λαμπάδες της πίστεως, αλλά θέλει την κοινή επιστημονική λογική. Βέβαια, η Ιερά Σύνοδος προχτές τους κάλυψε, διότι υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα του λαού, πρέπει να ξέρετε, ιδιαίτερα στην επαρχία, εναντίον όλων αυτών που θέλουν να βάλουν τους πατέρες της Εκκλησίας στο περιθώριο, έτσι, και τους κάλυψε και αποδέχθηκε τις ψευδείς αιτιολογίες τους, ενώ στις επίσημες ανακοινώσεις τους λένε ότι πρέπει να μπουν στην άκρη. Συνεχίστε, κύριε Σωτηρόπουλε. Τους καλύπτουν, αλλά οι αγωνιστές τους αποκαλύπτουν. Πάμε τώρα και θέλετε όλη η ασχημία τους. Ευτυχώς όμως έχουμε και επισκόπους και καθηγητάς πανεπιστημίου, οι οποίοι και καθηγουμένους ιερομονών και θεολόγους και λαϊκούς, πρέπει να πούμε. Πολεμών την παναίρεση και πανθρησκεία του οικουμενισμού. Ωραία, για να πάμε λοιπόν στον ο πρώτος στίχος. Ναι. «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση την γην κρεμά σας». Σήμερα κρεμάται πάνω στο ξύλο του Σταυρού αυτός που κρέμασε, που στήριξε τη γη πάνω στα ύδατα, στα νερά. Ο πλανήτης περιβάλλεται κατά τα τρία τέταρτα από νερά, από θάλασσες και ωκεανούς. Και η ξηρά αποτελεί το 1/4. Η ξηρά λοιπόν στηρίζεται πάνω στα ύδατα, θαυματουργικός. Αρχικώς μάλιστα όλη η ξηρά εκαλύπτει το περιβάλλοντο από ύδατα, λέει στην αρχή η Γένεση, η Παλαιά Διαθήκη, και ο Θεός έδωκε εντολή και φανερώθηκε η ξηρά, ήρθε στην επιφάνεια. Αλλά τα τρία τέταρτα παραμένουν θάλασσες και ωκεανοί. Και ορμάει το κύμα να βγει στην ξηρά και να πνίξει την ξηρά, αλλά ο Θεός το περιορίζει και σπάζει το κύμα στην ακρογιαλιά. Εκτός
των περιπτώσεων που σας, των εσχάτων καιρών ιδίως, που γίνονται τσουνάμια. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς θα συμβεί στο μέγιστο βαθμό στη Δευτέρα Παρουσία. Μέχρι τότε όμως η ξηρά θα στηρίζεται πάνω στη θάλασσα, πάνω στα νερά στους ωκεανούς. Προς το παρόν υπάρχει και του Λουκά, είναι του Ευαγγελιστού Λουκά. Ναι, ότι λέει... στους εσχάτους καιρούς θα αγωνιούν οι άνθρωποι, θα έχουν τρόμο και αγωνία μεγάλη, ηχούς εις θαλάσσης, λέει ο Λουκάς, διότι θα υψώνεται η θάλασσα. Το ηχό έχω κάνει έρευνα και απέληξα ό,τι σημαίνει και υψώνομαι. Θα υψώνεται η θάλασσα σε τεράστιο ύψος και οι άνθρωποι από την ξηρά που είναι σε παραλιακούς τόπους θα βλέπουν τη θάλασσα να υψώνεται για να έλθει κατ' επάνω τους να εισβάλλει σε ξηρά και να τους πνίξει και θα λιποθυμούν ότι θα πεθαίνουν από την αγωνία τους. Αυτό το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Για να συνεχίσουμε στο σημερινό ήλιο. Πάνω σε αυτό όμως ήθελα να πω και κάτι παρόμοιο. Εδώ ο Άγιος Αμφιλόχιος λέει αυτό που στηρίζεται στη γραφή βεβαίως, ότι η ξηρά στηρίζεται πάνω στα νερά. Στο σήμερον κρεμάται, δίνεται εξήγηση. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, αυτός ο οποίος κρέμασε, στήριξε την ξηρά πάνω στα νερά, στις λίμνες, στις θάλασσες, στους ωκεανούς. Το βιβλίο του Ιώβ, 1700 περίπου ή και 2000 χρόνια π.Χ. Τι λέει? Μιλάει για ολόκληρο τον πλανήτη και λέει «Ο κρεμάζον την γην επουδενός». Δηλαδή. Ότι ο Θεός κρέμασε τη γη πάνω στο μηδέν, στο τίποτε. Μετέωρη. Στο κενό. Πράγμα που ήταν καταπληκτικός λόγος για την εποχή εκείνη. Αιώνες κατόπιν οι Έλληνες, που ήταν ο πιο διανοούμενος λαός, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι η γη είναι μετέωρη, στο κενό, και έμπλαθαν μύθος ότι είναι κάποιος άτλας που κρατάει τη γη στον ώμο του, είναι στήλοι πάνω στους οποίους στηρίζεται η γη, παραμύθια. Λοιπόν, ο Ιώβ 2000 περίπου χρόνια π.Χ. είπε, κατέμπνευση Θεού, αυτό που η επιστήμη διαπίστωσε έπειτα από πολλούς αιώνες. Ότι η γη κρέμεται στο κενό, στο μηδέν. Έτσι. Φοβερά πράγματα. Για να συνεχίσουμε λίγο επάνω στον ύμνο. Όποιος δεν διαβάζει γραφή, αδικεί τον εαυτό του. Για να συνεχίσουμε λίγο επάνω στον ύμνο. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, εν είδαση τη γη κρεμά σας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων βασιλεύς. Περιτίθεται, περιβάλλεται στην κεφαλή, φορεί στην κεφαλή. Στεφάνι από αγκάθια ποιος? Ο βασιλεύς των αγγέλων. Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, όπως θα ακούσουμε σε εκείνο τον υπέροχο ύμνο, ο οποίος ψάλεται το Μέγα Σάββατο, αύριο δηλαδή, αντί χειροβικού. Εκεί λέει ο βασιλεύς των σιγησά το πάσα σάρξ βρωτία και στήτω μεταφόβου και τρόμου και μηδέν γήινον εν εαυτή λογιέστο. Ο γάρ βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων προσέρχεται σφαγιαστήνε και δοθήνε εις βρόση της πιστής. Προηγούνται δε τούτο οι χωροί των αγγέλων με τα πάσης αρχής και εξουσίας, τα πολιώματα χεροβήμ και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ των ύμνων κραυγάζοντα. Λοιπόν, και βόντα το Αλληλούια. Ο βασιλεύς των αγγέλων στην Αποκάλυψη λέγεται για το Αρνίον. Πολλές φορές στην Αποκάλυψη ο Χριστός ονομάζεται Αρνίον λόγω της θυσίας του. Όπως στα Ευαγγέλια ονομάζεται Αμνός, στην Αποκάλυψη Αρνίον. Λέει το Αρνίον θα νικήσει, νικά τελικώς το Αρνίον. Δεν νικούν τελικώς οι σκοτεινές δυνάμεις.
νικά τελικός του Αρνίων, διότι είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλεύς Βασιλέων και μαζί του είναι εκλεκτοί που αποτελούν το στρατευμά του. Ενέπηξαν τον Χριστό, τον Βασιλέα των Αγγέλων, φορώντας στην κεφαλή του ακάλθινο στεφάνι. Για να προχωρήσουμε λίγο πάλι στον ύμνο. Σε βδή πορφύραν περιβάλλεται ο περιβάλλον των ουρανών εν νεφέλες. Περιβάλλεται, ενδύεται, τον έντυσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες για να τον περιπέξουν τον Χριστό. Με ψευδή πορφύρα, πορφύρα λέγεται το βασιλικό ένδυμα, με ψεύτικη πορφύρα, για να τον εμπέξουν ο βασιλέα ως ψευδοβασιλέα. Ποιον, αυτόν ο οποίος λέει, περιβάλλει τον ουρανό με νεφέλες, με φωτεινές νεφέλες, με σύννεφα. Οι νεφέλες είναι μέσα στη γραφή, είναι σύμβολα της δόξης. Όταν έρθει πάλι ο Χριστός θα έρθει επί των νεφελών, λέει, του ουρανού. Και όταν έχουμε ένα προφητικό λόγο του Χριστού κατά τη χρόνο των παθών. Είπε προφητεία και κατά τον χρόνο των παθών ο Χριστός. Όταν ρώτησε ο αρχιερεύς, είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας και ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, κατά το Ευαγγέλιο του Μάρκου, είπε «Ημίγαρ, είμαι, βεβαίως είμαι». Λοιπόν, και τότε διέριξε τα ηματιά του ο αρχιερεύς, ακούσατε, λέει, τη βλασφημία αυτού, και τι είπε τότε ο Χριστός. Ένας λόγος ποιητικός, υπέροχος. Τα πιο υπέροχα λόγια είναι μέσα στη γραφή, ιδίως μέσα στο Ευαγγέλιο. «Απάρτη όψεστε των ουρανών ανεογότα, απάρτη όψεστε των ιών του ανθρώπου, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως του Δέλτα Μεγεφαλαίου και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού. Απάρτη από τώρα, από την ώρα που με καταδικάζετε και με θανατώνετε και νομίζετε ότι ο φάκελος Ιησού κλείνει, από τώρα εις τραγική ηρωνία εις βάρος σας», σαν να τους έλεγε ο Χριστός, «θα ειδείτε τον Υιόν του ανθρώπου, τον Υιόν του Θεού που έγινε ταπεινός άνθρωπος, να κάθεται στα δεξιά της δυνάμεως, του παντοδυνάμου, του Πατρός, του Θεού Πατρός, ως το τιμόμενο πρόσωπο και να φέρεται επί των νεφελών του ουρανού». Είναι ποιητικές εκφράσεις που δείχνουν τη δόξα του Χριστού. «Από τώρα που με σταυρώνετε και με εξουθενώνετε, θα ειδείτε τη δόξα μου». Προφητεία ήταν, η οποία επαλήθευσε. Μάλιστα. 20 αιώνες μέχρι σήμερα, 21 αιώνες, ποιο πρόσωπο δοξάζεται όσο δοξάζεται ο Χριστός? Ο εσταυρωμένος, ο εξουθενωμένος, αυτός δοξάζεται περισσότερο από όλα τα πρόσωπα. «Σε δί πορφύρα περιβάλλεται ο περιβάλλον των ουρανών εν νεφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ». Καταδέχτηκε ράπισμα, πολλά ράπισματα. Όταν λέει ράπισμα εδώ, είναι περιληπτική η έννοια της λέξεως. Πολλά ράπισματα έδιναν οι στρατιώτες στον Χριστό. Πρώτος, είπαμε, ένα κάθαρμα της αυλής του αρχιερέως και μετά οι Ρωμαίοι στρατιώτες. Ράπισμα καταδέχτηκε ποιος? Εκείνος που στον Ιορδάνη ελευθέρωσε τον Αδάμ από την ποινή, από την αμαρτία, από την καταδίκη. Βλέπετε τη Μεγάλη Παρασκευή, η Εκκλησία ενθυμείται και την ημέρα των Θεοφανίων, την άλλη πολύ μεγάλη ημέρα. Γιατί ο Χριστός μας σώζει βεβαίως με όλα τα έργα του, με όλες τις ταπεινώσεις του, με όλα τα πάθη του, κυρίως όμως μας σώζει με δύο πράγματα. Με το νερό και με το αίμα. Το νερό στον Ιορδάνη. Το αίμα στη Σταύρωση. Και το νερό στη Σταύρωση. Θα έρθουμε σε αυτό. Λοιπόν, με προλαμβάνετε.
Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι είχε καθάρσεις με αίματα θυσιών ζώων. Είχε επίσης καθάρσεις με νερό. Αυτές οι καθάρσεις είχαν συμβολικό χαρακτήρα. Δεν είχαν τη δύναμη να καθαρίζουν από αμαρτίες, αλλά ήταν συμβολικές και προετοίμαζαν ψυχολογικώς την ανθρωπότητα να δεχθεί τον Χριστό, ο οποίος θα χρησιμοποιούσε αίμα και νερό για την κάθαρση των ανθρώπων από την αμαρτία. Και χρησιμοποίησε νερό ο Χριστός σε τρεις περιπτώσεις. Λέγει ο Ιωάννης στην καθολική του πρώτη επιστολή για τον Ιησού, ούτως εστίν ο ελθόν διείδατος και αίματος. Αυτός είναι που ήλθε, όπως προφητευόταν στην Παλαιά Διαθήκη, με αίμα και με νερό, χρησιμοποιώντας αίμα και νερό. Το νερό το χρησιμοποιεί ο Χριστός για τη σωτηρία μας σε τρεις περιπτώσεις. Η μία είναι η βάπτισή του στον Ιορδάνη. Ήταν μια ταπείνωση για τον Χριστό να μπει μέσα στον Ιορδάνη, ο αναμάρτητος, να καθαριστεί. Καθαρίστηκε για λογαριασμό μας, από τις δικές μας αμαρτίες. Ο ίδιος ήταν καθαρός. Γι' αυτό και βγήκε αμέσως από το νερό του Ιορδάνου, διότι δεν είχε αμαρτία να εξομολογηθεί στον Ιωάννη όπως εξομολογούνταν οι άλλοι. Πρώτη περίπτωση λοιπόν του ύδατος στην περίπτωση της βαπτίσεως του Χριστού. Δεύτερη περίπτωση είναι σε αυτό που είπατε, ότι όταν ελογχίστηκε η πλευρά του Χριστού από τον Ρωμαίο στρατιώτη, εξήλθε αίμα και ύδωρ. Και τρίτη περίπτωση, το ύδωρ είναι στο βάπτισμα ως μυστήριο της Εκκλησίας. Ύδωρ στον Ιορδάνη, ύδωρ από την πλευρά, ύδωρ στο βάπτισμα, στο μυστήριο της Εκκλησίας. Και το αίμα είναι τρεις φορές. Μια φορά είναι το αίμα κατά τη Σταύρωση, που έρευσε από τα χέρια και τα πόδια. Δεύτερη φορά το αίμα είναι από τη λογισμένη πλευρά. Και τρίτη φορά είναι στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Μάλιστα. Τώρα, μια και μιλήσαμε για το βάπτισμα, να μας πείτε έτσι τι σημαίνει η τριπλή κατάδυση και... Σημαίνει... Στην κολυμπήθρα. Σαν παρένθεση. Το να βυθίζεται ο άνθρωπος μέσα στο νερό σημαίνει την ταφή, τον θάνατο και την ταφή του Χριστού. Λοιπόν, όποιος βαπτίζεται... Το θάνατο, την ταφή και την Ανάσταση. Θανατώνεται κατά έναν τρόπο. Την κατάδυση. Κατάδυση. Και η ανάδυση ότι ανασταίνεται καινούριος άνθρωπος. Μάλιστα. Όσοι βαπτιζόμαστε, στον θάνατο αυτού βαπτιζόμεθα και γινόμεθα, ανασταινόμεθα καινούργιοι άνθρωποι. Μετά συνεχίζει, γιατί λέμε τρεις φορές. Ναι. Το τρεις φορές είναι στύπων της Αγίας Τριάδος. Διότι ο Χριστός ρητός έδωκε εντολή και είπε βαπτίζοντες τους ανθρώπους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ, κύριε Ζερβέ, έχουμε ένα παράδοξο λόγο. Ενώ αναφέρονται τρεις, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τρία πρόσωπα, δεν λέει στα ονόματα, βαπτίζοντες εις τα ονόματα, πληθυντικός, εις το όνομα. Οι τρεις, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι ένα όνομα που σημαίνει μία φύση, μία ουσία, μία θεότης, ένας Θεός, το μυστήριο των μυστηρίων. Μάλιστα. Μετά τι λέει, ύλης προσιλώθη. Πάμε πάλι στον ύμνο, το σήμερο κρεμάται. Ναι. Ναι. Σε αυτό που σας αρέσει ιδιαίτερα. Ναι. Λοιπόν, ύλης προσιλώθη ο νυμφίος της Εκκλησίας. Η ύλη είναι τα καρφιά, λέμε, ο τύπος των ύλων, τα σημάδια από τα καρφιά. Λοιπόν, με καρφιά καρφώθηκε πάνω στο σταυρό ποιος? Ο νυμφίος της Εκκλησίας. Οι σχέσεις του Θεού με την ανθρωπότητα
παρίσταται με την εικόνα του γάμου. Ο Κύριος είναι ο νυμφίος και οι ψυχές, σύνολο, η συναγωγή κατά την Παλαιά Διαθήκη, η Εκκλησία κατά την Κοινή Διαθήκη, είναι η νύμφη του Χριστού. Ως νυμφίος στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ο Θεός, ο Γιαχβέ, ως νυμφίος των ψυχών. Και ως νυμφίος στην Καινή Διαθήκη παρουσιάζεται ο Χριστός, διότι είναι ο ίδιος ο Θεός που σαρκώθηκε. Ένας στις τριάδες, αλλά όλη η Θεία Ουσία, όλη η Θεότητα, ο όλος Θεός. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος τι είπε για τον Χριστό? Εγώ λέω, τι είμαι? Ένας φίλος του νυμφίου. Ο Χριστός λέει, αυτός δικαιούται την νύμφη, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός ανθρωπότητος. Γάμος πνευματικός τελείται, ο Χριστός ενώνεται με την νύμφη Εκκλησία, με τις εκλεκτές ψυχές. Εγώ δεν είμαι παρά ένας φίλος που κάθομαι δίπλα του, ακούω τη γλυκιά του φωνή, το κηρυγμά του και χαίρομαι, είπε ο Ιωάννης. Ο ίδιος ο Χριστός παρουσίασε τον εαυτό του ως νυμφίο. Όχι μόνο με την παραβολή εκεί, ειδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο και εκτός που ψάλλει η Εκκλησία, αλλά και όταν πήγαν οι Ιουδαίοι και είπαν, γιατί δεν νηστεύουν οι μαθητές σου, είπαν στον Χριστό, ενώ οι Φαρισαίοι νηστεύαν προς το Θεό Αθήνα τις ανθρώπες. Γιατί δεν νηστεύουν οι μαθητές σου, τι τους είπε ο Χριστός? Όταν γίνεται γάμος, λέει, είναι παρόλο ο νυμφίος, νηστεύουν, δεν νηστεύουν. Στο γάμο δεν νηστεύουν. Τώρα, αφού είναι ο νυμφίος, εγώ δηλαδή ο Χριστός, είπε ο Κύριος, μαζί τους, δεν θα νηστεύσουν. Θα έρθει η ώρα που θα αποσπαστεί ο νυμφίος, θα τον αποσπάσουν, να τον ανεβάσουν πάνω στο σταυρό και τότε θα νηστεύσουν και οι δικοί μου μαθητές. Ονόμασε τον εαυτό του νυμφίο, διότι αυτός δικαιούται τις ψυχές. Αυτός είναι ο δημιουργός της ανθρωπότητας και αυτός ενώνεται πνευματικός με τις εκλεκτές ψυχές. Τώρα, κύριε Σωτηρόπουλε, πήγε. Αλλά να πω και κάτι ακόμη. Ναι. Κάθε νυμφίος, κύριε Ζερβέ, από τη νύμφη του απολαμβάνει ειδονή. Ο Χριστός από τη νύμφη του την Εκκλησία δεν απέλαβε ειδονή, αλλά οδύνη. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί υπέστη μαρτύριο για να καθαρίσει την νύμφη που ήταν ακάθαρτη και να την παραστήσει έτσι ωραία, καθαρή. Υπέστη θυσία. Μάλιστα. Τελειώσαμε τώρα με τον ύμνο. Έτσι, θέλω, επειδή έχουμε 5 λεπτά σχεδόν στη διάθεσή μας. Και υπολείπεται ένα στίχος ακόμη. Ναι, πέστε το. Λόγχιε και ντύθη ο Υιός της Παρθένου. Κέντησαν, λέει, με λόγχι οι Ρωμαίοι στρατιώτες, ένας βέβαια από τους Ρωμαίους στρατιώτες, με λόγχι τον Υιό της Παρθένου. Είναι η περίπτωση που εξήλθε αίμα και είδωρ. Τα συστατικά της Εκκλησίας, τα δύο μυστήρια, το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Θέλω να πω ότι κατά το Θείο Πάθος έτσι όλοι οι μαθητές είχαν εξαφανιστεί πλην του Ιωάννου, ο οποίος το έζησε όλο και είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το μαρτυρεί και ως αυτόπτες μάρτυρες ο Ιωάννης. Έτσι, μπράβο λοιπόν. Γιατί ήταν κάτω από το Σταυρό μαζί με την Παναγία. Και του ανέθεσε και την πρόσωπα. Προστασία της Παναγίας. Ναι. Εκεί όμως έχουν πάλι ένα παράδοξο λόγο. Τι δηλαδή? Ο Χριστός δεν είπε, υποδεικνύοντας τον Ιωάννη, τι λέμε υποδεικνύοντας, όχι με τα χέρια, τα χέρια τα ναι, σταυρωμένα, ναι. Καρφωμένο σταυρό, αλλά με τα λόγια του. Δεν είπε, ιδού η μήτρη σου Ιωάννη, είπε και... Όχι, στον Ιωάννη είπε η Δημήτρης, αλλά στην Παναγία, στη μητέρα του, τι είπε? Γίνε ιδού ο Υιός σου. Το γίνεται, σας ξαναρωτάω. Δεν αυτό είναι... ακριβώς είναι που δημιουργεί την απορία. Γιατί ο Χριστός δεν ονόμασε
τη μητέρα του μητέρα, αλλά είπε γυναίκα. Ναι, γιατί. Να, ο γιος σου, ο Ιωάννης, σαν να έλεγε, ένα ιό είχες, κακία και ημοχθηρία των ανθρώπων, τον ανέβασε στο σταυρό, τώρα θα κάνεις ιό σου τον Ιωάννη. Αυτός θα σε φροντίζει, εμπιστεύτηκε παρθένο μητέρα στον παρθένο μαθητή. Δεν είπε μητέρα, είπε γίνε, γυναίκα. Τι σημαίνει αυτό? Μίλησε ως Θεός. Ναι. Μίλησε ως Θεός. Πάντως ο Ιωάννης τη φρόντισε ως πραγματική μητέρα. Βεβαίως. Επί 12 χρόνια μέχρι την κίνησή της αδραπατώνη. Μέχρι να κοιμηθεί, την παρέλαβε μαζί του. Ναι, ναι. Τώρα, κύριε Σωτήρη. Και είδε ο Ιωάννης τα θαύματα αυτά που εξεκέντησαν τον Χριστό, που έρευσε αίμα και είδωρ, που δεν το συνέτρεψαν ως τούν. Τα είδε με τα μάτια του και τα βεβαιώνει ως αυτόπτης μάρτυρας. Ως γνήσιος ρεπόρτερ τα μετέφερε. Ακριβώς. Χωρίς σχόλια, χωρίς τίποτα. Η δε αποκάλυψης λέει ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα προηγηθεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου, ο Σταυρός, παρουσιαστεί ο Σταυρός στον ουρανό και κατόπιν ο Χριστός, σε δόξα πλέον μεγάλη, και όψονται ισόν εξεκέντησαν. Δηλαδή. Θα ειδούν τον Χριστό που τον εξεκέντησαν οι άνθρωποι δια του Ρωμαίου στρατιώτου. Τον εξεκέντησαν, θα τον δουν και θα θρηνήσουν. Όψονται και κόψονται. Θα ειδούν και θα εξπάσουν σε κοπετό, σε θρήνο, διότι δεν πίστευσαν, διότι καταφρόνησαν. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Ναι, ναι. Οι φυλές, λέει, οι λαοί και φυλές και γλώσσες, ο κόσμος, οι λαοί που δεν πίστευσαν στον Χριστό, δεν εξετίμησαν τη θεότητά του και τη θυσία του, θα εξπάσουν σε θρήνο και κοπετό. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είχα πολλές ερωτήσεις, αλλά ο χρόνος τελείωσε, σας παρακαλώ. Τελείωσε και θέλω να απαντήσετε μέσα σε 1,5-2 λεπτά. Έτσι. Ακούω. Η Εκκλησία τη Μεγάλη Παρασκευή έχει ένα ψαλμό. Δεν θα πούμε ποιον ψαλμό, διότι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν κάποιοι για κακό σε όσους εχθρεύονται. Διαβάζει μία ευχή η οποία είναι για τον Ιούδα και του λέει να σου διαλυθεί το σπίτι, να σου διαλυθεί η γυναίκα, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Και είναι, εγώ δηλαδή όσες φορές την έχω διαβάσει παραξενεύομαι. Είναι ψαλμός βέβαια αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή η ευχή? Λοιπόν, ακούστε, ο Θεός, αφού η Εκκλησία είναι συγχωρητική. Να απαντήσω. Ο Θεός είναι αγάπη και ως αγάπη συγχωρεί. Την ώρα που τον σταυρώναν έλεγε «Πάτερ άφες αυτής», έβρισκε και δικαιολογητικό λοιπόν για να τους συγχωρήσει ο Θεός. Ελαφρυντικό, την αγνιά του, ο γαρίδας ετυπιούσε. Αλλά δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Ή αν κανείς περιφρονήσει τόσο μεγάλη αγάπη που έδειξε ο Κύριος, τότε είναι άξιον και δίκαιον να τιμωρείται. Γι' αυτό λέει η Γραφή αυτά που είπατε, η Παλαιά Διαθήκη, και λέει και η Καινή Διαθήκη. Και γενικώς για τους μεγάλους και τρανούς, τους άρχοντες, οι οποίοι καταφρονούν το Θεό, τι λέγει? Πρόσθεσ' αυτής κακά, Κύριε, πρόσθεσ' αυτής κακά της εν δόξης της γης. Μάλιστα, και γι' αυτό... Είναι αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Εάν κάνουμε κατάχρηση της αγάπης ή καταφρόνηση της αγάπης, το λόγο έχει η δικαιοσύνη, πέφτει σαν καταπέλτες. Να κάνουμε μια φορά εκπομπή, να δείξουμε ότι ο Θεός είναι και τιμωρός, γιατί λένε ότι μόνο αγάπη και όλοι θα πάνε παράδεισο. Λάθος. Ο Θεός είναι και τιμωρός. Μάλιστα. Αυτά τα κάνουμε μετά τις εκλογές όμως, γιατί τώρα έχουμε προεκλογική περίοδο. Έτσι, μία κουβέντα. Είδατε τι είπαν οι Ιουδαίοι? Ότι το αίμα αυτού εφημάσχει επί τα τέκνα ημών. Και επειδή και τα τέκνα ήταν όμοιοι με τους γονείς, εισέβαλαν οι λεγιώνες του 70 μετά Χριστόν στην Ιερουσαλήμ και σταύρωσαν 500.000 Εβραίους. Μάλιστα. Και τους υπολείπους δεν είχαν ξύλα άλλα να τους σταυρώσουν, τους σφαγίασαν. Έτσι είχαν πει.
Έγινε αυτό που είχαν πει. Μάλιστα. Και ο Χριστός το είχε προφητεύσει. Είχε προφητεύσει αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Τι είχε πει έτσι. Όταν τον οδηγούσαν στο μαρτύριο, στο Πλογοθά. Και με αυτό τελειώνουμε. Και ήταν γυναίκες που είχαν έρθει από την Γαλιλαία και θρηνούσαν. Τι είπε. Θυγατέρεση Ιών, θυγατέρεση Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε για μένα. Να κλαίετε για τους εαυτούς σας και για τα παιδιά σας, διότι έρχονται οι μέρες εκδικήσεως. Μάλιστα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σωτηρόπουλο. Θα κάνουμε άλλη μία εκπομπή μαζί του που θα έχει συνολικά, έτσι θα εξετάσουμε τα πάθη, τα φρικτά, όλα αυτά και βεβαίως θα μιλήσουμε και για την Ανάσταση. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.